Αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλες αυτές τις ημέρες, αυτόν τον καιρό, εγώ νόμιζα μετά το καλοκαίρι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά χειροτερεύουν, είναι ότι δεν υπάρχει πια σχεδόν κανένας πατριάρχης, κανένας αρχιερεύς, όχι μόνο της ελληνικής ελλαδικής ανατολικής εκκλησίας, αλλά όλα τα πατριαρχία πια, που να μην έχει διαπροσωπική σχέση με τον Πάπα. Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή, με την επαφή που έχουμε και με την επικοινωνία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Και τελικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι μέσα μας, το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Μέχρι πέρυσι λέγαμε ναι στο διάλογο, άρα στον ευλογημένο διάλογο, όχι στις εκτόσεις και στην προδοσία. Φέτος, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά, λέμε όχι στο διάλογο. Ο Χριστός διαλέχθηκε με την Σαμαρίτιδα, οι Άγιοι Απόστολοι διαλέχθηκαν και οι Ιεραπόστολοι για να διαδώσουν το Λόγο του Θεού. Πάνω στη διάδοση του Λόγου του Θεού, οπωσδήποτε δεν θα μπορούσα από ξένους θεούς και από ξένες λατρείες. Ξένη λατρεία δεν είναι μόνο ο Θεός μιας άλλης θρησκείας, ένας ξένος Θεός, ένα είδωλο, αλλά είναι και ο Χριστός ο παραμορφωμένος, το Άριο. Όταν οι πατέρες διαλεγόταν με τον Άριο, δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό του σαν Χριστό μας. Είχε καμιά σχέση ο Άριος, ο Χριστός του Άριο με τον Χριστό το δικό μας? Καμιά. Ο Χριστός του Άριο ήταν ένα έκτρωμα. Ο Χριστός του Πάπα δεν είχε καμιά σχέση με τον δικό μας τον Χριστό. Το Χριστό της Ορθοδοξίας. Ο Πάπας δεν είναι αρχιερεύς του Χριστού, για να το λένε Άγιο Αδελφό, Συλλειτουργό, Συνεπίσκοπε κτλ. Είναι αρχιερεύς του Αντίχριστου. Γιατί ο Χριστός του δεν είναι ο Χριστός, ο δικός μας, είναι ο Αντίχριστος. Ένα αυτό ότι δηλαδή σε αυτή την εποχή που ζούμε είμαστε όχι στο διάλογο. Γιατί δεν εννοείται άλλος διάλογος πλέον. Υπάρχουν τα δεδικασμένα αποφάσεων, συναντήσεων, αποτελέσματα και συμπεράσματα από τις διαχριστιανικές συζητήσεις και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, των λεγόμενων Εκκλησιών, αλλά και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με διαχριστιανικές επαφές, βγάζω συμπεράσματα. Και την επόμενη χρονιά, βάσει των συμπερασμάτων αυτών, προχωρούν σε νέα. Αδερφοί μου, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανήκει η στρατευωμένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία. Η στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Θριαμβεύουσα Εκκλησία, όπως θα γνωρίζετε, είναι η Εκκλησία της οποίας μέλη είναι όλοι οι δεδικαιωμένοι και αυτοί που θριάμβευσαν επί της γης, οι Άγιοι μας, και που τώρα βρίσκονται πλησίων του θρόνου του Θεού και υμνολογούν τον Κύριο. Οι Άγιοι. Όταν κάνουμε κάποια αρρυπνία, κάποιες μεγάλες εορτής που έχει δοξολογία και τα λοιπά, ή πολυέλαιο στο ναό μας, και κουνάμε πολυέλαιο, ξέρετε γιατί κουνάμε το πολυέλαιο και το χορό που είναι γύρω του? Είναι ότι συνεορτάζει ο ουρανός με την εορτή που πανηγυρίζουμε εμείς. Ο Χριστός με τους Αγίους του συνεορτάζουν. Αυτή είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ότι δηλαδή συνεορτάζει μαζί με την προσπάθεια που κάνουμε εμείς και με τον εορτασμό που κάνουμε και με τη χαρά που έχουμε εμείς, συνεορτάζει όλος ο ουρανός.